μεγάλη συνέντευξη στα πολιτικά θέματα για να παίρνουν θέσεις. Έλαβα πάνω από 50 τηλεφωνήματα από βουλευτές του κόμματός μας. Γιατί δεν τα γράφετε, μου λέει, γιατρέ. Λοιπόν, μάλιστα, τι να πρωτογράψω. Αλλά κρατούν όλοι μία πισινή και σου λένε εδώ υπάρχει κάποια σοβαρότητα. Στα μεγάλα κανάλια είχα εκατοντάδες προσκλήσεις με το Βατοπέδι. Ναι. Υπήρξε όμως μία αρχή. Αυτά τα οποία είχα να καταθέσω τα είπα δια της ερωτήσεώς μου, δια της Βουλής. Τα κατέθεσα στον εισαγγελέα, τα κατέθεσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν έχω να προσθέσω ούτε ένα και επιπλέον σε κανένα κανάλι. Και δεν πήγα σε κανένα. Μα σε κανένα. Αποτέλεσμα, και θα το κάνουμε κάποια στιγμή, ναι, θα δείτε το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, έχει ολόκληρες φράσεις από τα τρία κείμενα τα οποία σας προείπα. Μάλιστα. Αυτό αν θέλετε το κρατάω για τον εαυτό μου, και αν θέλετε κάπως εσωτερικά, και ιδιαίτερα μετά τη στάση του Κώστα Καραμαλή, λέω εντάξει, βραδυπορήσαμε, αργήσαμε, δεν εκτιμήσαμε σωστά την κατάσταση. Κάποιοι λοιπόν την είχαν εκτιμήσει σωστότερα, νωρίτερα, προειδοποιήσαν, δεν ακούστηκαν. Και κάποιοι λαλίστατοι που μου είπαν καταψηφίστε την κυβέρνησή σας, δεν θα τους κάνω το χατήρι, γιατί ξέρω τι θα αποκολουθήσει. Και το ξέρουν και οι ίδιοι. Και γι' αυτό επιζητούν εκλογές, γιατί είναι φερέφωνα των μεγάλων καναλιών και των μεγάλων συμφερόντων, τα οποία επιδιώκουν και θέλουν ακυβερνηθία στον τόπο για να κάνουν τις βρώμικες δουλειές κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Πάντως εγώ παρακολουθώντας σας δημοσιογραφικά το βλέπω και τη συνεντεύξη σας σε πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες αλλά και την παρουσία σας σε τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμφάνισης, βλέπω ότι ασπάζεστε πλήρως, είστε πολύ κοντά στον Κώστα Καραμαλή και μάχεστε για τη Νέα Δημοκρατία. Και το ρωτώ ξανά ευθέως, μήπως κύριε βουλευτά πάμε για εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε για ένα σαρωτικό ανασχηματισμό πριν τη ΔΕΘ, και ποιος ο ρόλος του γιατρού, του βουλευτή Γιώργου Παγιωνά? Θα απαντήσω και στα δύο. Το πρώτο, δεν πάω να ξεπεράσω τον Κώστα τον Καραμαλή. Αλλά η ητοπάθεια είναι ο χειρότερος σύμβουλος για έναν πολιτικό. Και όταν η μέρα Μεγάλη Τετάρτη ή Μεγάλη Πέμπτη, όταν συνεδριάσαμε στην ΟΔΕ, λάθος, Μεγάλη Τετάρτη, παρέδωσε το πρόγραμμα των ομιλιών. Αν κάνανε όσες ομιλίες έκανε ο γιατρός ή η καλλιτεχνική, όλοι οι άλλοι, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Διότι είχαν πτωηθεί όλοι και άρχισαν λιγάκι να ξεσαλεύουν από τη στιγμή κατά την οποία άρχισε να παίρνει σβάρνα ανά την Ελλάδα ο πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του κόμματος Κώστας Καραμαλής. Μάλιστα. Αυτό το εστερνίστηκα από την πρώτη στιγμή. Δεύτερον, μήπως πρόκειται να γίνει ένα σχηματισμός. Ναι. Ερωτήθηκα αν θέλετε. Και είπα να κάνετε τι. Ή θα γίνει ριζικός ένα σχηματισμός, εάν το πρωθυπουργός, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του, διότι εμείς μπορεί να έχουμε μερικές πτυχές, δεν έχουμε το σύνολο του ΠΑΖ, να πούμε, κοιτάξτε, ο Γιώργος Βαγιωνάς δεν κάνει για υπουργός. Από την άλλη πλευρά, δεν θα είχα και τόσο καθαρή γλώσσα για τα θέματα της Χαλκιδικής, που δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία, δεν είναι τέσσερα. Περνάν τα δάκτυλα της μιας χειρός που εγγίζουν μονόπλευρα μόνον τη Χαλκιδική από όλη την Ελλάδα. Δεν θα κλείσει το στόμα του, θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Χαλκιδικής και των Χαλκιδιωτών. Θα το πράτετε αυτό, κύριε βουλευτά, σας διακόπτω. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Ακόμη και αν σε επικείμενο ανασχηματισμό έχετε θέση στην κυβέρνηση. Βεβαιότητα θα ξεκαθαρίσω εκ των προτέρων τη θέση μου. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλούμε για δασικούς χάρτες που εφαρμόζονται στην Χαλκιδική. Δεν μπορούμε να μιλούμε κτήματα τα οποία διενεμήθησαν το 1931 επί Ελευθερίου Βενιζέλου και από ευθύνη της πολιτείας 80 χρόνια δεν δόθηκαν κλήρη και υπηρεσία μηδενική. Δεν μπορούμε να μιλούμε για επιφανειακή εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική και ιδιαίτερα στον Κάκαβο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εκείνους αυτούς λόγους θα τα δούμε με τη σειρά. Θα ξεκαθαρίσω τη θέση μου ότι αυτά είναι όχι καυτά, όχι ζέοντα προβλήματα.
είναι η ύπαρξή μου. Και εγώ δεν κατέβηκα στην πολιτική να συνδέσω το όνομά μου με καταστροφή του τόπου μου. Μάλιστα. Εγώ θέλω να κλείσουμε λίγο τα πανελλαδικά και να έρθουμε στη Χαλκιδική και να μιλήσουμε και για αυτά που είπατε και για την παρουσία σας, την μοναδική ομολογουμένως, διότι δεν υπήρξε άλλος βουλευτής ή φορέας του νομού στη Λαϊκή Συνέλευση Μεγάλης Παναγίας για τις σκουριές και τα μεταλλεία. Θέλω όμως να κλείσουμε λίγο τα πανελλαδικά θέματα και να μιλήσουμε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, για τα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ και τον τρόπο εισαγωγής. Και το λέω αυτό διότι, αν δεν κάνω λάθος, είστε στην αρμόδια επιτροπή, είστε στο θερινό τμήμα της Βουλής. Και αύριο υπάρχει επιτροπή η ώρα 12 των μορφωτικών υποθέσεων και ένα από τα θέματα είναι αυτά, γιατί κατεβαίνει το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Θέλω λίγο τη θέση σας. Είναι σωστή η πρόταση του Υπουργείου? Τα προβλήματα της καθημερινότητας τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, παιδεία και υγεία. Mm-hmm. Άριστα τα θέματα της παιδείας. Και ρωτώ, όχι εσάς, όλους τους τηλεθεατές μας που έχουν την καλοσύνη να μας βλέπουν αυτήν τη στιγμή. Εδώ και 2 χρόνια μπήκε η προσχολική αγωγή, δηλαδή το νηπιαγωγείο, έγινε πανελλαδικά κοινό κτήμα όλων των Ελλήνων. Πέρυσι 98.000 Ελληνόπουλα φοιτούν σαν νηπιαγωγεία. Φέτος θα γίνει και η προπροσχολική ηλικία, δηλαδή η προσχολική αγωγή, τον 1 χρόνο. Πιστεύω να το καταφέρει. Δεν υπάρχει χωριό στη Χαλκιδική, αλλά δεν υπάρχει πανελλαδικά χωριό, ναι, το να πήρανε πλήρες από δασκάλους. Και οι δάσκαλοι τοποθετούνται εγκαίρως πριν από το Σεπτέμβριο και όχι το Νοέμβριο, όπως γινόταν παλαιότερα. Τρίτον και σημαντικό, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έτυχαν ειδικών σχολείων. Εδώ έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στη Χαλκιδική. Έχουμε μερικές ανάγκες ειδικών δασκάλων. Δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός ή δεν υπάρχουν καθόλου δάσκαλοι καν να διορίσουμε. Mm-hmm. Ούτε δάσκαλοι με ειδική εκπαίδευση πάνε στα ειδικά σχολεία. Ερχόμαστε τώρα στο σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Το σχέδιο νόμου, συμφωνείτε? Τηρείται κατά γράμμα. Από τη στιγμή κατά την οποία άρχισε να γίνεται αξιολόγηση στον ΑΕΗ και τον ΤΕΗ, ξέρετε πόσο ανέβηκαν κάποιες σχολές στην Ελλάδα? Σε τρομακτική βαθμίδα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιαίτερα η Ιατρική Σχολή μπήκε μέσα στα 500 πανεπιστήμια του κόσμου. Πρωτόγνωρο πράγμα για την Ελλάδα. Και ζήτησαν να έχουν διασύνδεση πανεπιστήμια όπως η Οξφόρδη, όπως το Χάρβαρντ, όπως ο Τζον Χόπκινς, διότι απλά μπήκε στο μέσον η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση καλάκρατη. Και τρέχουν όλοι με λιγιώδη ταχύτητα να αξιολογηθούν, διότι έτσι θα παίρνουν μόνο προγράμματα μέσω της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια γιγαντιαία προσπάθεια να καταργηθούν οι εξετάσεις εισαγωγικές στα πανεπιστήμια. Ναι. Αλλά δεν καταργούνται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πανέξυπνος ο Άρης ο Σπυλιοντόπουλος μαζεύει πληροφορίες από όλους. Μοιράζει την τράπουλα προς όλους και μαζεύει τα καλύτερα προϊόντα. Και τα καλύτερα προϊόντα είναι πώς θα πετύχουμε το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα για τα 3 τελευταία χρόνια του λυκείου, mm-hmm, για να μπαίνουν να καταργήσουμε τις εξετάσεις. Και ξέρετε τι θα πει αυτό? Λένε όλοι επί δεκαετίες, αμάν, μεγάλος βραχνάς στον οικογενειακό προϋπολογισμό τα φροντιστήρια. Άλλοι έχουν αξιολογήσει από 500 ευρώ, 600 ευρώ. Ο φτωχότερος γονιός μέχρι τις 5.500-6.000 που μπαινοβγαίνουν οι δάσκαλοι στα σπίτια, οι καθηγητές αν θέλετε, μάλιστα, να κάνουν ιδιωτικά μαθήματα. Mm-hmm. Για να το πετύχεις αυτό, δηλαδή καταργώντας τις εξετάσεις και μην κρύβεται κανένας πίσω από το δάκτυλό του. Τα φροντιστήρια γίνονται για να μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το 99,9%. Αν υπάρχει καμιά εξαίρεση που δεν την ξέρω, κρατήσετε τον για αυτόν που την έχει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό όταν θα γίνει, θα αρχίσουν χρόνο με το χρόνο να θύλουν τα φροντιστήρια. Θα σου λέει ο άλλος, μα αφού το παιδί θα μπει στο πανεπιστήμιο, mm-hmm, εκεί που θέλει, γιατί να πάει φροντιστήριο, δεν χρειάζεται, γιατί να ξοδευτώ. Χρειάζεται μόνο μεγάλη προσοχή. Αυτό θα τονίσω και αύριο στην Επιτροπή των Μορφωτικών Υποθέσεων.
να κατα...